Το τουρκικό αφήγημα για ελληνοκυπριακή ιδιοκτησία ναυάγιο στο Κράμ Μοντανά και μάλιστα με υπογραφή των Ηνωμένων Εθνών. Πρακτικά το Διεθνού Οργανισμού Ημερομηνία 6η Ιουλίου, την παραμονή δηλαδή του Ναυαγίου, αποδεικνύουν ότι η Τουρκία ουδέποτε είχε πρόθεση να αποδεχτεί αποχώρηση στρατευμάτων ή κατάρκηση του δικαιώματο επέμβαση. Τα όσα τα επίσημα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών καταγράφουν, όπω δημοσιεύει η εφημερίδα Φιλελεύθερο σε ρεπορτά του Μιχάλη Ιγνατίου, υπόθηκα στη συνάντηση Αντώνιο Κουτέρε με Βλουτ το μεσημέρι τη 6η Ιουλίου 2017. Ο Γενικό Γραμματέα ρώτησε ποιε ήταν οι κόκκινε γραμμέ τη Τουρκία, λαμβάνοντα υπόψη τι συνομιλίε των προηγούμενων ημερών. Ο κύριο Τσαβούσογλου δήλωσε ότι για την Τουρκία η άποψη μηδέν στρατεύματα, μηδέν εγγυήσει δεν ήταν θέση κίνηση. Από την ώρα που είχαν ελπίδε να επιτευχθεί συμφωνία, η Τουρκία έδειξε κάποια ευελιξία. Θα μπορούσε τώρα να δει κάποιε βελτιώσει στι συνομιλίε που δεν τι είχε δει πριν, ιδιαίτερα από την πλευρά των Ελλήνων και των Ελληνοκυπρίων. Ο Τσαβούσογλου χαρακτήρισε ω ταμπού για Τουρκία και Τουρκ Κύπρου σε συνθήκη εγγύσεως, όπως αυτό λεξί καταγράφει ο πρακτικογράφος των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό που η Τουρκία θα μπορούσε να αποδεχθεί είναι η μετονομασία τη συνθήκη εγγυήσεω σε συνθήκη εφαρμογή, με τέσσερα συμβαλόμενα μέρη. Κατά το αρχικό στάδιο, η συνθήκη θα περιλάμβανε το δικαίωμα τη μονομερού δράση, αν η από δράση από όλα τα μέρη δεν θα ήταν δυνατή. Αν οι πολιτικέ και οικονομικέ πτυχέ τη λύση αποδεικνύονταν επιτυχεί, θα μπορούσε να υπάρξει αναθεώρηση σε κοινά αποδεκτή ημερομηνία. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη μειώση στρατευμάτων, ο είπε ότι θα μπορούσε να γίνει σε σημαντικό βαθμό την εφαρμογή τη λύση. Αναθεώρηση ανάλογα με την πρώτη. Εφαρμογή τη, αλλά ποτέ πλήρη αποχώρηση. Απαιτούσε μόνιμη παρουσία τουρκικών στρατευμάτων, επιχειρώντα εισαγωγή αυτή τη πρόνοια στην προδοσιακή συνθήκη φιλία ω αντικατάσταση τη συνθήκη συμμαχία. Σε σχέση με το μονομερέ δικαίωμα επέμβαση, ο Τσαβούσογλου υποσχόταν ευελιξία αφού πρωτακλείσουν όλε οι πτυχέ του Κυπριακού συμπεριλαμβανωμένου του εδαφικού. Ο Γενικό Γραμματέα ρώτησε κατά πόσο αυτό σήμαινε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να αποδεχθεί άμεση αντικατάσταση τη συνθήκη εγγύήσεω με τη συνθήκη εφαρμογή και να καταργήσει το μονομερέ δικαίωμα επέμβαση. Ο κ. Τσαβούσογλου δήλωσε πω αυτό δεν ισχύει. Προσφορά για περαιτέρω ευελιξία έκανε σε ευαίσθητα για την Τουρκία θέματα, τα οποία περιέγραφε σε άτυπο έγγραφο που παραδόθηκε στο Γενικό Γραμματέα και ζητήθηκε να μην δοθεί στην ελληνοκυπριακή πλευρά.